καλλιέργειες. Ο κύριος Θεοδόρου, επαρχιακός γραμματέας του Παναγροτικού, είναι μαζί μας. Να τον καλημερίσουμε, ο κύριος Γιώργος Θεοδόρου. Κύριε Θεοδόρο μου, γεια σας. Βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες που μας έχετε στείλει. Έχουν υποστεί σοδιές, ζημιές πολλές. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Πόντως, αυτή τη στιγμή είναι μέσα στα χωράφια και βλέπω κάποιες καλλιέργειες και μυζιό συγκεκριμένα. Συγκεκριμένη στιγμή. Ναι, έχουν αρκετές ζημιές της τάξης τουλάχιστον στο πρεμίδι που έχω δει αυτή τη στιγμή. Ναι. Λείπτε σε πληροφορίες, έχω πάρει τηλεφωνικός από αγρότες, γιατί χθες η αλήθεια να λέει δεν τα κατάφερα να βγω περιοδία. Λοιπόν, η ζημιά τώρα εδώ στα κρεμμύρια με την πρώτη όψη είναι γύρω στο 50% καμένα, σημαίνα από τον ήλιο και περίπου ένα 20% τα οποία όταν καθαριστεί το κρεμμύρι φαίνεται η βλάβη από μέσα. Δηλαδή είναι πολύ ψηλό το ποσοστό. Άρα και σε πατάτες και σε κρεμμύδια έχουμε ζημιές από τον κάψο. Και σε πατάτες, ναι. Και κάποιες πατάτες που είχαν ήδη οριμάσει και είχε αποξηραστεί τα φύλλα τους, από τη ζέστη που η θερμοκρασία μου ανάπτυξε το χώμα, έχουν καεί από πάνω οι πατάτες. Υπάρχει και σύψη στις πατάτες και ζαύματα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Θεοδόρου μου, επειδή από ό,τι καταλαβαίνουμε ο καιρός μας από εδώ και πέρα αυτός θα είναι. Δηλαδή θα έχουμε καύσωνα, θα έχουμε και παρατεταμένες ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μπορείτε πλέον να δράσετε προληπτικά, υπάρχουν τα μέσα και τα εργαλεία, δεν ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω. Για προστασία, στην ουσία δεν έχουμε. Πρώτα απ' όλα, το μοναδικό μέσο που είχαμε για να προστατεύσουμε τα προϊόντα στην συγκεκριμένη στιγμή, τουλάχιστον για, την παδοκαλλιέργεια, ήταν το νερό. Συχνά ραντίσματα από απογευματινές ή πρωινές ώρες να διατηρείται δροσερό το κόμμα να αποφύγονται τα εγκάβματα. Αυτό ήταν φυσικά δύνατο λόγο διακοπής του νερού. Σας έκοψαν από την άρδευση. Σας έκοψαν από την άρδευση. Μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο κύριο δεδομένο. Αν για το ζήτημα της ευκαιρία θα ήθελα να πω για το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή για το νερό, είναι και το ταφόπλακα του αγρότη. Ναι. Στην ουσία. Ναι. Τώρα, αναγνωρίζουμε σαν παραγωγή, να μην μιλώ μόνο για το άτομο μου, ότι το θέμα είναι σοβαρό. Έλλειψη νερού, δεν μπορούν να πλάσουν και νερό να μας δώσει. Τι γίνεται όμως με τον αγρότη τώρα. Τι γίνεται που είναι η κινητήριος δύναμη. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια, δεν έχει εξαντληθεί κανένα αντιστασιστικό μέτρο και το θέμα ο αγρότης είναι στο έλεος και του Θεού και της φύσης. Όντως έτσι όπως τα λέτε. Γιατί χωρίς νερό πώς θα ποτίσεις. Αν υπάρχει παρατεταμένος καύσωνας και πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πώς θα προστατεύσεις τις καλλιέργειες και τις σοδιές. Δεν υπάρχει τρόπος να προστατευτούν τα προϊόντα, δεν υπάρχει τρόπος να κινηθούμε με νέες καλλιέργειες, εφόσον δεν έχουμε να καλύψουμε τις ζημιές μας ή όσο μπορεί. Άρα λοιπόν είμαστε... Στο έλεος, όπως είπατε και εσείς, στο έλεος της φύσης. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Θεοδόρου. Θα δούμε το θέμα, θα του δώσουμε και συνέχεια, άλλωστε το έχουμε ξανακάνει.